Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να πλέκουμε την πλέξη κροκόδιλος, αλλά σε τρίγωνο για σάλι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον αρχικό μας κόμπο. Και θα πλέξουμε ένα γαϊτανάκι από 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα ενώσουμε την αρχή με το τέλος με ένα βουβό. Και τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε την πρώτη σειρά, οπότε θα πλέξουμε 3 αλυσίδες. Οι 3 αυτές αλυσίδες μαζί με το ποδαράκι που θα πλέξω θα μου δώσουν τα 2 πρώτα ποδαράκια. Οπότε έχουμε πλέξει 3 αλυσίδες και μέσα στη μέση του κύκλου που μόλις δημιουργήσαμε θα πάμε να πλέξουμε ένα ποδαράκι. Οπότε οι 3 αλυσίδες συν το ποδαράκι που μόλις πλέξαμε μου έχουν δώσει τα 2 πρώτα ποδαράκια. 2. Και θα πάμε να πλέξουμε άλλα 3 ποδαράκια. Να έχουμε συνολικά 5 δηλαδή. 2. 3. 4. 4 και άλλο ένα 5. Θα πλέξουμε μία αλυσίδα και θα πλέξουμε άλλα 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Και έχουμε την πρώτη σειρά, τον πρώτο πόντο με την πλέξη κροκόδιλος. Τώρα για να πάμε στην επόμενη σειρά, θα πλέξουμε πάλι 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Οι 3 αλυσίδες έχουμε πει μας δίνουν το πρώτο ποδαράκι. Και θα βάλουμε το βελονάκι μας σε αυτήν εδώ τη θηλιά, την έξω, και σε αυτήν εδώ. Δηλαδή θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα από αυτήν εδώ τη θηλιά και αυτήν εδώ. Θα βάλουμε το βελονάκι μας και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι και θα έχουμε συνολικά δηλαδή 2 ποδαράκια. Οπότε έχουμε 2 ποδαράκια. Τώρα θα πλέξουμε μία αλυσίδα και στο κέντρο αυτό εδώ του πόντου θα πλέξουμε ένα ποδαράκι και θα πλέξουμε πάλι μία αλυσίδα και εδώ, σε αυτήν εδώ την αλυσίδα εδώ πέρα θα πλέξουμε 2 ποδαράκια. 1, 2. Όπου έχουμε 2 ποδαράκια, εδώ πέρα δηλαδή και εδώ πέρα, θα δημιουργήσουμε την πλέξη κροκόδιλος. Και τα μόνα τα ποδαράκια είναι εδώ που θα πατάμε το βουβό, θα πλέκουμε το βουβό για να ασφαλίσουμε τον κάθε πόντο. Οπότε πάμε να πλέξουμε την πρώτη πλέξη κροκόδιλος. Οπότε θα πλέξω σε αυτό εδώ το ποδαράκι, ουσιαστικά πλέκουμε από αυτή τη μεριά τώρα. Θα πλέξουμε από αυτό, σε αυτό εδώ το ποδαράκι το δεξί 5 ποδαράκια. Θα πλέξουμε μία αλυσίδα και μετά άλλα 5 ποδαράκια στο αριστερό το ποδαράκι. Οπότε χωρίς να πλέξουμε κάποια αλυσίδα θα γυρίσουμε λίγο το πλεκτό μας στο πλάι και θα βάλουμε το βελονάκι μας ανάμεσα στα 2 ποδαράκια και θα πλέξω 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πλέξω μία αλυσίδα, οπότε έχουμε πλέξει τον μισό πόντο.
την μισή πλέξη κροκόδιλο. Τώρα θέλουμε να πλέξουμε το άλλο μισό. Έχουμε πλέξει μία λυσίδα. Θα πάρουμε κλωστή. Θα γυρίσουμε λίγο το πλεκτό μας στο πλάι. Και θα βάλουμε το βελονάκι στο αριστερό ποδαράκι. Σε αυτό εδώ. Από πίσω και μπροστά. Πίσω και μπροστά στο αριστερό ποδαράκι. Και πάμε να πλέξουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα τελευταίο, 5. Ολοκληρώσαμε και αυτό τον πόντο εδώ. Τώρα για να ασφαλίσουμε όλο αυτό εδώ, θα πλέξουμε ένα βουβό και το ασφαλίζουμε γιατί. Το ασφαλίζουμε με ένα βουβό εδώ πέρα για να μην σηκώνεται αυτή εδώ η μεριά. Οπότε θα πλέξουμε ένα βουβό στο μονό το ποδαράκι. Και τώρα θα πάμε να πλέξουμε και σε αυτό εδώ το διπλό το ποδαράκι. Οπότε θα πάμε να πλέξουμε στο δεξί το ποδαράκι πρώτα 5 ποδαράκια, θα πλέξουμε πάλι μία λυσίδα και μετά 5 ποδαράκια στο αριστερό το ποδαράκι. Οπότε χωρίς να πλέξω αλυσίδα, είμαι με το βουβό αυτή τη στιγμή, θα βάλω το βελονάκι μου πίσω και μπροστά από το δεξί ποδαράκι και θα πλέξουμε μέσα εδώ 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα τελευταίο, 5. Ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μισό. Θα πλέξουμε τώρα μία λυσίδα και θα πάμε να πλέξουμε τώρα στο αριστερό το ποδαράκι. Θα γυρίσουμε λίγο το πλεκτό μας και θα βάλουμε το βελονάκι μας πίσω και μπροστά στο αριστερό ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5. Ολοκληρώσαμε και αυτή τη σειρά. Έχουμε στην πρώτη σειρά ένα φύλλο και σε αυτήν εδώ τη σειρά έχουμε 2 φύλλα. Τώρα σε κάθε σειρά θα προσθέτουμε και ένα. Οπότε για να γίνει αυτό θα πλέξουμε πάλι 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Αυτή εδώ θα είναι πάντα η πίσω μεριά. Και βλέπουμε εδώ πώς έχουμε πλέξει γύρω-γύρω στα 2 ποδαράκια. Εδώ είναι το μονό το ποδαράκι, πλέκουμε το βουβό και εδώ πάλι τα 2 ποδαράκια. Οπότε έχουμε πλέξει 3 αλυσίδες και θα πλέξουμε πάλι ένα ποδαράκι μέσα σε αυτήν εδώ τη θηλιά και στην ακριβώς από πάνω. Στις 2 εξωτερικές θηλιές δηλαδή θα βάλουμε το βελονάκι. Και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Οπότε οι 3 αλυσίδες συν το ποδαράκι που μόλις πλέξαμε μας δίνουν τα δύο πρώτα ποδαράκια. Πλέγουμε μία αλυσίδα και θα πάμε να πλέξουμε στη μέση από το προηγούμενο φύλλο, την προηγούμενη πλέξη κροκόδιλος. Εδώ μέσα, σε αυτό το μόνο το ποδαράκι δηλαδή, θα πλέξουμε το βουβό και όπου υπάρχει μόνο ποδαράκι θα πλέξουμε το διπλό το ποδαράκι. Οπότε εδώ είναι το μονό το ποδαράκι, μέσα εδώ θα πλέξουμε 2 ποδαράκια. 1,
2. Δύο ποδαράκια μέσα στην ίδια τρύπα, μέσα στον ίδιο πόντο. Θα πλέξουμε μία αλυσίδα και στη μέση από αυτήν εδώ την πλέξη κροκόδιλος, από αυτόν εδώ το πόντο δηλαδή, θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Και θα πλέξουμε πάλι και μία αλυσίδα και σε αυτές εδώ τις δύο τις θηλιές θα βάλουμε το βελονάκι από κάτω. Θα έχουμε δηλαδή πάνω στο βελονάκι τις δύο αυτές θηλιές, θα πλέξουμε το τελευταίο ποδαράκι. Το τελευταίο διπλό ποδαράκι μάλλον. Ένα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Οπότε βλέπουμε ότι σε αυτή την σειρά θα έχουμε τρία σετ με την πλέξη κροκόδιλος. Ένα εδώ και ένα εδώ. Οπότε γυρνάμε το πλεκτό και στο δεξί ποδαράκι εδώ θα πάμε να πλέξουμε 5 ποδαράκια. Βάζουμε το βελονάκι πίσω και μπροστά και θα πλέξουμε 5 ποδαράκια. 1 2 3 4 5. Θα πλέξω μία αλυσίδα και θα πάμε τώρα να πλέξουμε την αριστερή μεριά από τα δύο ποδαράκια. Αυτό εδώ δηλαδή. Θα βάλουμε δηλαδή το βελονάκι μας πίσω και μπροστά από το αριστερό ποδαράκι και θα πάμε και εδώ να πλέξουμε άλλα 5 ποδαράκια. 1 2 3 4 και ένα τελευταίο 5. Ολοκληρώσαμε και αυτό το φύλλο. Έχουμε 5 ποδαράκια, αλυσίδα 5 ποδαράκια. Για να ασφαλίσουμε αυτόν εδώ τον πόντο, θα πλέξουμε ένα βουβό στο μονό το ποδαράκι. Και τώρα πάμε να πλέξουμε την επόμενη πλέξη κροκόδιλος σε αυτό εδώ το διπλό το ποδαράκι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το δεξί και μετά το αριστερό. Οπότε παίρνουμε κλωστή και βάζουμε το βελονάκι μας πίσω και μπροστά από αυτό το ποδαράκι. Και πλέκουμε 5 ποδαράκια. 1 2 3 4 και ένα τελευταίο 5. Πλέκουμε μία αλυσίδα και πάμε να πλέξουμε και την αριστερή μεριά από το διπλό το ποδαράκι αυτό. Οπότε θα πάρω κλωστή και θα βάλω το βελονάκι μου πίσω και μπροστά από το αριστερό ποδαράκι. Οπότε πίσω και μπροστά είναι έτσι δηλαδή. Και πάμε να πλέξουμε και εδώ 5 ποδαράκια. 1 2 3 4 5. Τελειώσαμε και με την αριστερή μεριά και πάμε να ασφαλίσουμε και αυτό τον πόντο πλέκοντας ένα βουβό στο μονό το ποδαράκι. Και
πάμε να πλέξουμε και το τελευταίο μας φύλλο εδώ πέρα, την τελευταία πλέξη κροκόδιλος. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας πίσω και μπροστά στο δεξί ποδαράκι και θα πλέξουμε 5 ποδαράκια πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Πλέκουμε μία λυσίδα και πάμε να πλέξουμε και την αριστερή μεριά. Γυρνάμε δηλαδή το πλεκτό μας στο πλάι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και έχουμε πλέξει 3 σειρές με την πλέξη κροκόδιλος. Τώρα σε κάθε επόμενη σειρά θα ακολουθήσουμε τα βήματα που κάναμε και στις προηγούμενες σειρές για να πλέξουμε από πίσω. Δηλαδή, στο τελευταίο ποδαράκι εδώ που έχουμε πλέξει, θα πλέξουμε 3 αλυσίδες και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι βάζοντας το βελονάκι μας μέσα εδώ και εδώ, σε αυτές εδώ τις θηλιές. Και έχουμε δηλαδή 2 ποδαράκια για αρχή. Μετά, μέσα εδώ, στη μέση, στο φύλλο ή στην πλέξη κροκόδιλος, όπως θέλετε το λέτε, θα πλέκουμε το μόνο το ποδαράκι, πάντα δηλαδή στη μέση εδώ θα πλέκουμε το μόνο το ποδαράκι. Πάντα, μέσα στη μέση εδώ, από τα φύλλα που έχουμε πλέξει, θα πλέκετε το μόνο το ποδαράκι. Και όπου έχει μόνο ποδαράκι, πλέκουμε 2 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Και στην αρχή και στο τέλος, εδώ δηλαδή, σε αυτές εδώ τις 2 τις θηλιές, τις πάνω, θα πλέξουμε το τελευταίο διπλό ποδαράκι. Οπότε ξεκινάμε με διπλό ποδαράκι και τελειώνουμε πάντα με διπλό ποδαράκι. Και όπου έχουμε μόνο ποδαράκι στη μέση, θα πλέκουμε διπλό ποδαράκι. Και στη μέση εδώ, από την πλέξη που δημιουργούμε, στη μέση από τα 2 ποδαράκια δηλαδή, θα πλέκουμε μόνο ποδαράκι. Που θα ασφαλίσουμε τους πόντους, θα πλέκουμε δηλαδή τα βουβά. Και με αυτό εδώ μπορούμε να πλέξουμε ένα σάλι. Να ξέρετε όμως ότι για να πλέξουμε ένα σάλι με την πλέξη κροκόδιλος θέλετε πάρα πολύ νήμα. Οπότε αν επιλέξετε να πλέξετε σάλι, εξοπλιστείτε με πολύ πολύ κλωστή. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Γεια σας!